Ο Λίος ο Κασιδιάρης, σε αντίθεση με τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου, όμως, συνειδητά ψηφίζει και στηρίζει το κόμμα Σπαρτιάτες. Μετά την νέα απόφαση του Αρείου Πάγου να μην συμμετάσχει στις ερχόμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου, ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης Ηλίας Κασιδιάρης μέσω της συνηγόρου του ξεκαθάρισε πως θα στηρίξει εκλογικά το Εθνικιστικό Κόμμα Σπαρτιάτες, το οποίο κατέθεσε αίτηση συμμετοχής στις εκλογές. Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστικών βασίστηκε στην παραδοχή ότι ο συνασπισμός ανεξάρτητων υποψηφίων με υποψήφιους σε πολλές περιφέρειες ανά την επικράτεια ήταν ένας κομματικός σχηματισμός υπό την ηγεσία Κασιδιάρη. Δηλαδή ένα κόμμα, κάτι το οποίο προσκρούει στις απαγορευτικές διατάξεις των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων. Αφού απέκλεισαν με αντισυνταγματικό τρόπο τους Έλληνες να στηρίξουν συνειδητά τους Σπαρτιάτες, που αποτελούν διαχρονικά και συμβολικά την πρώτη γραμμή των Ελλήνων στους αγώνες για την ελευθερία. Οι Σπαρτιάτες είναι ένα πατριωτικό εθνικιστικό κόμμα, γιατί στόχος όλων πρέπει να είναι, κατά την άποψή του, η ύπαρξη ισχυρής εθνικής αντιπολίτευσης μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το Εθνικιστικό Κόμμα Σπαρτιάτες θα λάβει μέρος κανονικά στις εκλογές μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου. Επικεφαλής του σχηματισμού είναι ο Βασίλης Τίγκας. Με μια απλή αναζήτηση μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως το κόμμα έχει το ίδιο ρατσιστικό, ξενοφοβικό και ακροδεξιό αφήγημα που υπηρετούσε εδώ και χρόνια ο Ηλίας Κασιδιάρης. Το κόμμα Σπαρτιάτες ουσιαστικά πρεσβεύει την επιτομή του συνταγματικού πατριωτισμού για μια Ελλάδα ελεύθερη, δυνατή, οικονομικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη. Είναι καλοδεχούμενη η στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, όπου κατά τη γνώμη μου ως δικηγόρος αποκλείστηκε κατά τρόπο αντισυνταγματικό. Πολλοί υποψήφοι του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη θα κατέβουν κανονικά στις εκλογές με το κόμμα Σπαρτιάτες.